Τοπικού Συμβουλίου, σύμβουλοι των κοινωνιών, εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, απευθύνω τα συγχαρητήριά μου για την πραγματική αυτή συγκέντρωση που είναι ουσιαστική, που αφορά ένα μείζον θέμα που ταλανίζει στους τόπους μας, σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι μια κλασική εφαρμογή της αυτοδιοίκησης όταν πρέπει και όταν μπορεί παίρνει πρωτοβουλίες. Τρία πράγματα θα πω μόνο. Το πρώτο είναι ότι μεταφέρω το μήνυμα των πέντε δημάρχων, των άλλων τεσσάρων, τη ΣΚΟ, τη ΛΕΡΟΥ, τη ΛΕΣΚΟΥ και τη ΣΥΟΥ, ότι δεν θα υπάρξει άλλο κοσμό πουθενά. Αυτή η απόφαση είναι συνολική της Εθνικής Ένωσης Τουρκών Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Είναι μια απόφαση που έχει βγει από εμάς. Το δεύτερο που θα σας πω είναι ότι όπως αρνηθήκαμε και αρνήθηκαν να γίνει hotspot στο Κέγε, που υπήρχε μια σκέψη, να γίνει hotspot στο Γαλλόβαση, να γίνει hotspot στο Ιωκοσαντίνο, να δεσμεύσαμε τις κατασκηνώσεις και υπογράψαμε συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου για να προλάβουμε τις εξελίξεις, έτσι δεν θα γίνει και στο Μοσχονά. Δεν θα γίνει! Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι δεν θα γίνει. Και όχι μόνο αυτό, γιατί τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν εδώ, γιατί υπάρχει μια συνεχή στάση να οπαδοσκοπούμε και να τα περιορίσουμε στις εκτόνες του εδώ. Κύριε Πρόεδρε, με την υποστήριξη του Δήμου που να πάρει πρωτοβουλία για τη δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής, να επισκεφθεί αυτόν τον συγκεκριμένο γραμματέα μεσαιτικής πολιτικής, που λέγεται Αδέος Κουκουλής, που τολμά να θίγει σε αμφισβήτηση την κυριαρχία μας, τη δημοτική μας ικανότητα, την εφαρμογή του αθλητικού χάρτη, να παραβιάζει το χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμφωνία διεθνή για τους πρόσφυγες. Αυτός ο γραμματέας πρέπει να παραιτηθεί άμεσα, να ανακαλέσει το έγγραφο και ο Υπουργός Φίτσας να πάρει την ευθύνη του. Καταφέραμε και απομακρύναμε τον Γιάννη Μουζάλα, επειδή κατηγορούσε την αυτοδιοίκηση και στο γερμανό ανύπαρκτο πλέον Υπουργό Ντεμεζιέ, λέγοντας ότι φταίνει η δήμαρχη των πέντε νησιών. Οι δήμαρχοι μάχονται και προσωπικά αγωνίζομαι να μην υπάρχει λογοτυπώτη. Και επίσης, το αίτημα το οποίο απευθύνθηκε, αγαπητέ Γιάννη, είναι να αποσυμφορηθεί άμεσα το βαθύ και να φύγουν 10.000 μετανάστες από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να αναχωρίζουν έτοιμοι από πλευράς παιδιών ασυνόδευτων που οφείλουμε να παρέχουμε προστασία, δηλαδή η κυβέρνηση αλλά και εμείς. Εβάλλονται συνολικές ομάδες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία. Επίσης, όλοι όσοι έχουν τελειώσει το άσυλο, που είναι 400 αυτή τη στιγμή, χωρίς να παραβιάζεται καμία αμφιλεγόμενη συμφωνία, μπορεί να φύγουν 1.200 άτομα. Η απάντησή μας λοιπόν ήταν απάντηση μη διαπραγμάτευσης, επειδή ήξερα πολύ καλά και ξέραμε όλοι ότι θα γίνονται παράλληλες κινήσεις, όπως αποδείχθηκε περίτρανα. Αποδείχθηκε ότι παράλληλο ο γραμματέας της ελληνικής πολιτικής έκανε κινήσεις από το Μοσχονά. Δεν θα περάσει το hotspot του Μιλινιού, δεν θα περάσει το hotspot. Το υπάρχει ως κέντρο, δεν μπορεί να υπάρχει στη Σάμο, τα οποία στην υπεροχική χώρα μπορούμε να υποδεχτούμε όσους ανθρώπους από τα νησιά πρέπει να έχουν καλύτερη για το μέλλον και πρέπει να προστατεύονται. Στο 2010 χρόνια πριν, όταν δεν ήμουν δήμαρχος, όταν δεν είχα κάποια πολιτική θέση, είχα εκφραστεί γραπτός ότι δεν πρέπει να υπάρξει γραπτός στο βαθύ κέντρο. Και κάποιοι το παράξαν και έκαναν εγκαίνια. Και κάποιοι το ψήφισαν αυτό, συγκεκριμένα και με σαφήνεια. Παραστήθηκαν οι όποιοι με ενδιαφέρει. Η Επιτροπή λοιπόν Συντονισμού θα είναι η διοικητική εκπρόσωπο τη Περιφέρεια, εκπρόσωπο του Δήμου, εκπρόσωπο του Πληθυντήριου και των Συλλόγων που θα διεκδικήσει στην Αθήνα το αυτονόητο. Την επιβεβαίωση τη ανάπτυξη του εγγράφου και την επιβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει σε κανένα του Βορείου Αιγαίου. Και πρώτο πάνω στη Σάμο, hotspot. Σα ευχαριστώ. Ο γραφέα, σύμπισμα, κείμενο, απόφαση.